Και μετά τα όσα συζητήσαμε με την υποψήφια, την κυρία Ελευθερία Κωσιβάκη, παραμένει στο στούντιο κοντά μας ο δημοσιογράφος, συνάδελφος Βαγγέλης Πίχας. Βαγγέλη, εμείς επανερχόμαστε με άλλα θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα αυτή τη φορά, ξεκινώντας από τα φαινόμενα οπαδικής βίας, σκληρές εικόνες, τις οποίες παρακολουθήσαμε, και βέβαια και ένας τραυματισμός ενός 30χρονου. Ναι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια, ο χουλιγκανισμός στην Ελλάδα, η οπαδική βία και μάλιστα το τελευταίο διάστημα, ενώ είχαμε νεκρούς ξανά, Βίκυ, και στη Θεσσαλονίκη, η οπαδική βία είναι σε έξαρση. Δεν βλέπουμε να υπάρχει οριστική λύση σε αυτό το θέμα που μας ταλανίζει. Εγώ, μετά από 27 χρόνια στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, έχω δει απίστευτα πράγματα να διαδραματίζονται και να εξελίσσονται. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ένα ανθρωποκυνηγητό για να μπορέσει να εντοπίσει όλους τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση απέναντι σε κάποιους άλλους φιλάθλους, να πω, φίλους ομάδος, να πω, παδούς, να τους πω. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί πραγματικά. Γνωρίζουμε ότι ένα αυτοκίνητο που είχε μέσα 4 ανθρώπους, δέχτηκε επίθεση από άλλα 3 αυτοκίνητα που συμμετείχαν περίπου 9 με 10 άτομα. Έχουν γίνει πρώτες συλλήψεις, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ασκήθηκαν σοβαρές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για διάφορες ενέργειες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα νέο παιδί, 30 χρονών, βρίσκεται στην εντατική μονάδα θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Έχει δεχθεί πολύ σοβαρά χτυπήματα. Ο 30χρονος τυχαίνει να είναι αρτινός, να είναι η καταγωγή του εδώ από την Άρτα, από ένα χωριό έξω από την Άρτα. Μάλιστα η μητέρα του με ένα post στο Facebook που ανέβασε εύχεται να γίνει καλά ο γιος της. Το ζητούμενο όμως είναι, Βίκυ, ότι εδώ μιλάμε για σοκαριστικά πράγματα. Όπως λέει και ο δικηγόρος της οικογένειας, ήθελαν, λέει, να σκοτώσουν άνθρωπο, έσπασαν το κρανίο στον 30χρονο. Και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Δεν είναι μόνο η περίπτωση του 30χρονου στα Ιωάννινα που έγινε αυτή η συμπλοκή. Δεν γνωρίζω αν ήταν ένα ραντεβού θανάτου από αυτά που στείνονται συχνά, δυστυχώς, στην Ελλάδα. Θα πρέπει όμως και η δικαιοσύνη και το ελληνικό κράτος εν τέλει να είναι αμήλικτα, να είναι αμήλικτη πάνω σε αυτά τα ζητούμενα. Και θα πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν γίνεται να μην βρεθεί λύση και κάθε φορά να λέμε τα ίδια και τα ίδια, να θρηνούμε νέους ανθρώπους από μία κλωστή. Και κρέμεται η ζωή του 30χρονου και θα μπορούσε να είναι νεκρός. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία συνεχώς να σχολιάζουμε αυτά τα ζητήματα. Αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο κύριος Λευτέρης Αυγεννάκης, ο οποίος ήταν στα Γιάννενα τις προηγούμενες ημέρες, δεν έχει βγάλει ακόμα ανακοίνωση. Τουλάχιστον μέχρι την ώρα που υπάρχει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στον RTV. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Αυτές οι περιπτώσεις και αυτά τα φαινόμενα είναι καταδικαστέα. Αυτές οι συμπεριφορές είναι καταδικαστές. Δεν γνωρίζω περισσότερα, αλλά είναι το ρεπορτάζ, εξελίσσεται. Τους έκλεισαν το δρόμο, λέει, τους μπλόκαραν, τους κατέβασαν από το αυτοκίνητο, τους ξυλοκόπησαν. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φύγει από τον φιλαθλητισμό. Έχουμε πάει Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να μπορεί να προχωράει και να φοβόμαστε αν τα παιδιά μας πρέπει να πάνε σε μια αθλητική εκδήλωση ή σε ένα γήπεδο. Πατέρας και μία μάνα να μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους και να πάνε να δουν έναν αγώνα. Ναι. Σαν φίλαθροι. Ή να είσαι σε μια άτυχη στιγμή εκείνη την ώρα και να δεχθείς εσύ το χτύπημα και να... Όχι, γιατί συμβαίνει πάντα, αλλά όσες φορές συμβαίνει είναι κακό. Είναι κακό. Πρέπει να πάρθουν μέτρα δραστικά, να τελειώσει ο χουλιγκανισμός στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει χουλιγκανισμός, υπάρχει οπαδική βία, το γνωρίζουμε όλοι. Θα πρέπει πρώτα το κράτος, μετά η ΠΑΕ, οι ομάδες δηλαδή, να αρχίζουν να ξυλώνουν εντελώς το πουλόβερ της οπαδικής βίας. Ιδάλλως δεν γίνεται. Πάντα θα θρηνούμε θύματα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό. Είχαμε στοιχεία από την πρώτη κιόλας ώρα, Βαγγέλη. Ναι. Αλλά επειδή θεωρούμε ότι κάποια γεγονότα, κάποια περιστατικά δεν αφορούν τους τηλεθεατές, δεν έχει να κάνει κάτι με την ενημέρωσή τους. Είναι απλά για να αναλώνονται, για να μπορούμε μέσα στα social media να ανταλλάσσουμε απόψεις.
κάποιοι να γελάνε, κάποιοι να σχολιάζουν και τελικά να γίνεται ένα γαϊτανάκι, ένα κουτσομπολίστικο γαϊτανάκι. Γι' αυτό λοιπόν και δεν αναφερθήκαμε, όπως πολλοί ρωτούν, γιατί δεν το είπατε. Μα γιατί αυτό δεν αφορά τον κόσμο, είναι απλά για να γίνεται μια συζήτηση. Ένα περιστατικό. Το λέμε σήμερα, έχει σχέση με έναν ιερέα, θα το πούμε στη συνέχεια, θα τα πεις εσύ. Το λέμε σήμερα διότι υπάρχει μία ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας. Επειδή λοιπόν το περιστατικό αυτό, όπου ενεπλάκει ένας ιερέας, έγινε στην Άρτα, γι' αυτό και κάποιοι είπαν ότι είναι ιερέας από την Άρτα. Το ξεκαθαρίζει λοιπόν η Μητρόπολη σήμερα με ανακοίνωση, η οποία τη λέει, Ευαγγέλη. Εντάξει, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, εννοείται ότι αφορούν όλη την κοινωνία, αλλά όμως δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε θέματα κίτρινης δημοσιογραφίας. Ακριβώς. Γιατί αν δεν ήταν ιερέας, θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε ζευγάρι. Έτσι. Όχι βέβαια ο ένας να ξυλοκοπεί τον άλλον, όπως έγινε εδώ από ένας ιερέας. Υπήρχε στη μέση η παπαδιά, στη μέση ένας άλλος άντρας, η παπαδιά έχει 4 παιδιά, οπότε είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο πάει σε μια διαδικασία που δεν είναι ωραίο να συζητιέται και στην τηλεόραση. Όχι ότι δεν το έχουμε δει να συμβαίνει. Και όταν δεν έχει στοιχεία τα οποία είναι διασταυρωμένα. Γιατί ο καθένας λέει ό,τι ξέρει, ό,τι ακούει. Ακριβώς. Και μπλέκεται έτσι περισσότερο. Ακριβώς. Λοιπόν, τη θλίψη της για την εμπλοκή ιερέα σε καυγά που έγινε εκφράζει με ανακοίνωση της Μητρόπολη Άρτας, διευκρινίζοντας ότι ο συγκεκριμένος δεν ανήκει στο δυναμικό της. Ο συγκεκριμένος ιερέας προέρχεται από τα χωριά Ετωλοακαρνανίας, είναι στα όρια του νομού της Άρτας. Απλά το ξεκαθαρίζουμε, γιατί όταν έχει γίνει στην Άρτα και όταν έχουν πάει οι δύο άντρες στο νοσοκομείο της Άρτας, ταυτόχρονα έχουν πάει στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας, γιατί έχει αρχίσει αλληλομηνήθηκαν, και υπάρχει μια διαρροή ποιος είναι, τι έγινε, τι δεν έγινε, για να μην σπηλώνονται και ονόματα και υπολείψεις. Καλά έκανε η Μητρόπολη Άρτας, έβγαλε μια ανακοίνωση. Βεβαίως. Και είπε ότι πληροφορηθήσα ότι την 5η-6 Απριλίου 2023 στην πόλη της Άρτας δυστυχώς έλαβε χώρα καυγάς, στον οποίο φέρεται ως εμπλεκόμενος και ένας ιερέας. Ενημερώνει ότι εν λόγω ιερέας δεν υπηρετεί στην Ιερά Μητρόπολη Άρτας. Εκφράζει όμως την οδύνη της Ιερά Μητρόπολη Άρτας, διότι κατά τα φαινόμενα μια πολυμελής οικογένεια και μάλιστα ιερατική έχει τραυματιστεί έως διαλύσεώς της. Ως προς το ποινικό σκέλος της υποθέσεως υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία ήδη έχει επιληφθεί. Mm-hmm. Αυτή είναι εν μέσω σκλήν σαφώς η ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολη Άρτας για να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό και επαναλαμβάνω να μην σπηλώνονται υπολείψεις αν υπάρχει ιερέας, ποιος είναι, αν το γνωρίζουμε, δεν το γνωρίζουμε, σε ποια εκκλησία ιερατή και πάει λέγοντας. Τώρα, πάμε και σε μία άλλη είδηση. Μέχρι να ανακοινώσουμε κάποια ονόματα, Βαγγέλη, υπάρχουν και ανατροπές. Μία τέτοια ανατροπή είναι και η απόφαση του κυρίου Καλογιάννη να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Βίκυ, περιμέναμε μέχρι και την περασμένη Πέμπτη να έρθουν οι επίσημες ανακοινώσεις από την Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Για όλα τα ονόματα. Και λέγαμε επιτέλους για να δούμε τι θα γίνει, ποια είναι. Σωστά. Να μην δίνουμε συνεχώς πληροφορίες. Σωστά. Πριν Αλέκτορ Λαλίση λέει, ήρθε μια ανακοίνωση από τον κύριο Σταύρο Καλογιάννη, ο οποίος με δήλωσή του γραπτή σημειώνει ότι ένας κύκλος κλείνει για τον ίδιο και ανοίγει ένας νέος, ενώ διευκρινίζει ότι ήδη έχει ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την απόφασή του να μην είναι τελικά στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Ιωαννίνων. Και γύρονται ερωτήματα, γιατί ανακοινώθηκε, δεν το είχε σκεφτεί νωρίτερα, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν το γνώριζε. Όπως καταλαβαίνεις, φτάνοντας προς το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, την 21η Μαΐου, τέτοια φαινόμενα παίζουν και ένα σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία του κάθε κόμματος, στην επικοινωνιακή πολιτική. Ναι. Οπότε εδώ είναι μία περίπτωση, γιατί ο κ. Καλογιάννης έχει διατελέσει και υπουργός, είναι παράγοντας σημαντικός για τα Ιωάννινα, πολιτικός παράγοντας και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που γνωρίζει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στην πολιτική ζωή. Θα έλεγε κάποιος ότι έπρεπε να έχει σκεφτεί νωρίτερα αν θέλει ή δεν θέλει να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και όχι αφού ανακοινωθεί με γραπτή του δήλωση να πει ότι δεν θέλω να κατέβω. Πάντως αυτή είναι η είδηση, ότι ο κύριος Καλογιάννης δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Ιωαννίνων. Έτσι. Βαγγέλη, αύριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο Αρταίων, τον κύριο Τσιρογιάννη.
Βεβαίως αυτό το έχουμε συνεννοηθεί με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση η οποία εξεδόθη για το θέμα του ξενία και μετά την πρόταση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιώργος Στήλιος. Βίκη, τι θα κάνουμε με το ξενία? Πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες της Άρτας τι θα γίνει. Δημοτικό Συμβούλιο το ξενία, Δευτέρα βράδυ, σήμερα δηλαδή που μιλάμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, θα γνωρίζουμε πιο μετά τι ακριβώς υπόθηκε, με ποιον τρόπο ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μεγάλης Δευτέρας το θέμα του ξενία, τι συζητήθηκε ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, αύριο ο κύριος Τσιρογιάννης εδώ, θα τον έχουμε καλέσει να του κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις, να δούμε το σκεπτικό που προέρχεται και από τις τεχνικές υπηρεσίες και από τις διευθύνσεις του Δήμου Αρταίων, να δούμε τι τελικά γίνεται με όλες τις εγκρίσεις τις οποίες οι πληροφορίες λένε ότι έχει πάρει ο Δήμος Αρταίων για τη δημοπράτηση του ξενία με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και θα έχουμε και ένα ρεπορτάζ για να δούμε αν υπάρχει η άλλη πλευρά του Υφυπουργού, του κυρίου Γιώργου Στήλιου, και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση με το ξενία για την Άρτα, ώστε να ξεκαθαριστεί αυτό και παρουσία του Δημάρχου να γνωρίζουμε πού βαδίζουμε από εδώ και στο εξής. Θα είσαι αύριο μαζί. Οπότε Βέβαια. Εδώ θα είμαστε, θα έχουμε ερωτήματα να θέσουμε. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του κυρίου Τσιρογιάννη. Γιατί θα πρέπει να ακουστούν, όπως είπαμε, και οι δύο απόψεις. Ο κύριος Στήλιος κατέθεσε την πρότασή του και από εκεί και έπειτα περίμενε και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Απόψε λοιπόν, ό,τι αποφάσισε, όπως είπες και εσύ, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί την ώρα που είναι σε εξέλιξη το δικό μας κεντρικό δελτίο. Αύριο θα έχουμε και το ρεπορτάζ από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και από τον κύριο Τσιρογιάννη θα τεθούν και τα ερωτήματα από τη δική μας πλευρά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.